Εκεί την ημέρα λοιπόν οι τυφλοί της Ελλάδος κάναμε μια επανάσταση, πραγματική επανάσταση ανατροπής των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων που περιθωριοποιούσαν μια κοινωνική ομάδα. Για πρώτη φορά έγινε αυτό. Για πρώτη φορά έγινε κατάληψη της σχολής τυφλών, πήρε μια παγκόσμια διάσταση πραγματικά, ασχολήθηκαν όλα τα μέσα, ασχολήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες, ο Ιβ Μοντάνο, ο Μπλου, ο Πολ Σάρτρ, μιλάμε για πνευματικές προσωπικότητες. Υπήρξε ένα κίνημα ολόκληρο στην Ευρώπη. Εξαιτίας αυτής της όλης προσπάθειας γυρίστηκε και ένα ντοκιμαντέρ. Ο αγώνας λοιπόν των τυφλών είχε ως στόχο το σύνθημα μόρφωση, ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά. Αυτές οι τέσσερις λέξεις εμπεριέχουν πραγματικά την δίψα και την προσπάθεια μιας κοινωνικής ομάδας να διεκδικήσει μια θέση στην κοινωνική, στον ήλιο της κοινωνικής. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή και για εσάς προσωπικά και γενικότερα για το κίνημα, όπως λέτε. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια και απελευθέρωσαν όλο αυτό το χώρο της αναπηρίας, γιατί από εκεί και πέρα πλέον όλοι οι άνθρωποι που περιθωριοποιούντουσαν ο ίδιος ο κοινωνικός έλεγχος τους έσπρωχαν στο περιθώριο, διεκδίκησαν θέση. Στην εκπαίδευση, μάλιστα, στην εργασία, στη ζωή. Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι αυτά συνέβαλαν στη μεταλλαγή της κοινωνικής συνείδησης. Όσοι σας γνωρίζουμε τόσα χρόνια, κύριε Υπουργέ, ξέρουμε καλά τους αγώνες που έχετε δώσει για αυτό το χώρο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και μπορώ να το πω κι εγώ. Για να προχωρήσουμε σιγά-σιγά στην επικαιρότητα τώρα, κύριε Κουρουμπλή, και να ξεκινήσουμε από όσα είπε χθες εδώ στον Sky και τον Αλέξη Παπαχελά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος αποκάλυψε πως δύο φορές παραλίγο οι Τούρκοι να παραβιάσουν τις κόκκινες γραμμές. Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο πριν ή μετά τις εκλογές στην Τουρκία, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, εγώ όπως καταλαβαίνετε έχω την ευθύνη του λιμενικού σώματος, το οποίο λιμενικό σώμα έγινε ουσιαστικά η πρώτη γραμμή επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Γι' αυτό και εξαιτίας του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, αλλά και όλων αυτών των εκφράσεων που τέλος πάντων υπονοούν απειλές διάφορες από μεριάς της γείτονος χώρας, το λιμενικό έχει την ευθύνη να έχει στραμμένη την προσοχή του και να είναι σε εγρήγορση σε όλη αυτή την μεγάλη ακτογραμμή της χώρας. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες λοιπόν στα πληρώματα του λιμενικού σώματος? Οι οδηγίες είναι ψυχραιμία, νυφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα. Αυτό το δεύτερο πράγμα στο εξηγήσετε, γιατί ακούσαμε τον Υπουργό χθες να λέει ότι δεν ξεπεράστηκαν οι κόκκινες γραμμές, αλλά είχαμε τον εμβολισμό ενός πλοίου μας, μιας ακτεωρού. Είχαμε τη γνωστή ιστορία πλησίων των ημείων. Από εκεί και πέρα εμείς επιτελούμε το ρόλο μας με εξαιρετική προσοχή και με υψηλή εθνική ευθύνη. Το λέω μήπως αυτό μεταφράζεται ως υποχωρητικότητα στην Τουρκία. Δεν μπαίνουμε σε καμία πρόκληση. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε και οτιδήποτε που θα απειλήσει τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Αυτή είναι η εντολή και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και αυτό επιτελούμε. Να μην ξεπεραστεί λοιπόν η γραμμή. Γιατί κάπου φανταζόμαστε υπάρχει ένα όριο. Πάντα υπάρχει ένα όριο και νομίζω ότι στο έχουμε διαμηνήσει αυτό το πνεύμα το οποίο πρέπει να υπάρχει. Η Ελλάδα δεν συζητάει κάτω από τον φόβο, δεν φοβάται. Νομίζω ότι αυτό που μπορώ εγώ ως υπουργός σε έναν νευραλγικό τομέα που συνδέεται με αυτό το θέμα, που μπορώ να πω και με την εικόνα που έχω, ότι πραγματικά δεν φοβάται. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν σκοπιμότητες. Η Ελλάδα, κύριε Οικονόμου, εδώ κρατούνται δύο στρατιωτικοί μας τώρα. Και εμείς κρεμόμαστε από τον Ερντογάν. Τι θα κάνει ο Ερντογάν? Είμαστε παιχνίδι στα γύρω του Ερντογάν στο θέμα αυτό. Καταρχάς, πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάει ούτε η Τουρκία ούτε εμείς. Η Ελλάδα το 1923 μαζί με την Τουρκία φτάσανε σε μια συνθήκη, τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορά και άλλα ζητήματα. Δύο τότε ηγέτες των δύο αυτών χωρών, με μεγάλη εμβέλεια και γνώση των θεμάτων που απασχολούσαν και θα απασχολούσαν τις δύο χώρες, συνέταξαν μια συνθήκη σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια
που νομίζω ότι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Γι' αυτό και αυτή η συνθήκη δεν αμφισβητήθηκε για δεκαετίες ολόκληρες. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι αυτή η συνθήκη έχει ορίσει για δεκαετίες τελεσμένα και τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν επειδή κάποιος μπορεί να λέει για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά προσπαθεί, όπως είδατε, η Τουρκία να δημιουργήσει δεδομένα. Έκανε αυτό που έκανε το 96 με τα ίμια. Ναι, ξαναπροσπαθεί να κατοχυρώσει τα ίμια και λέει ότι είναι τουρκικά πια τα ίμια. Έκανε το επεισόδιο στον Εύρο. Παρακάπου το πάει. Εντάξει, η Ελλάδα, κοιτάξτε, η Τουρκία ξέρει πάρα πολύ καλά, κύριε Οικονόμου και κύριε Σασοπούλου, ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία ούτε Ιράκ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό εγώ είμαι σίγουρος, με όσα μπορώ να ξέρω, ότι δεν θα επιχειρήσει κανένα επεισόδιο. Γιατί υπάρχει ισορροπία του τρόμου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Τώρα στην προεκλογική περίοδο μιλάτε. Ορίστε. Για πότε μιλάτε. Και για τώρα και για... Για τώρα. Πώς το λέτε με το σιγουριά τώρα, κύριε Υπουργέ? Εδώ έχουμε δει ότι έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα. Ξέρω ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που μπορεί η Τουρκία να τη συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στη Συρία. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο ατυχήματος, κύριε Κουρουμπλή. Και ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό. Ένα ατύχημα που θα αποτύχει, ένα ατύχημα που θα αποβεί εις βάρος, ας πούμε, της Τουρκίας, θα έχει καταλυτικές συνέπειες στην εσωτερική κατάσταση. Το φοβάται, λέτε αυτό. Ε? Γι' αυτό δεν θα το επιχειρήσει. Είμαι σίγουρος. Εξέλιξη. Αλλά από εκεί και πέρα, η Ελλάδα δεν μπορεί παρά μόνο να είναι πανέτοιμη, αφενός με να διαπραγματεύεται και να συζητά την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, γιατί αυτό ωφελεί και τους δύο λαούς. Η ειρηνική συνύπαρξη και η οικονομική ανάπτυξη αφορά Μάλιστα. και τους δύο λαούς. Σωστό. Σας λέω στην περίπτωση της κρουαζιέρας. Mm-hmm. Η κρουαζιέρα αν έπεσε πέρυσι, έπεσε γιατί δεν υπήρχε πακέτο της Τουρκίας. Mm-hmm. Λοιπόν, διότι θέλουν οι άνθρωποι που πάνε στην κρουαζιέρα, θέλουν να βρουν και ένα λιμάνι με αφορολόγητα. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η ζημία που είχαμε κι εμείς ήταν πολύ μεγαλύτερη για την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, εξέλιξη ό,τι αφορά τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς μπορούμε να περιμένουμε ή ακόμη η απελευθέρωσή τους μοιάζει πολύ μακρινή? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο αυτοί άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Και δεν σας κρύβω ότι όταν πήγα στη Θράκη, εγώ χωρίς τυμπανοκρουσίες πήγα και είδα την οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές τα πράγματα θα πάνε έτσι. Μετά? Μετά πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Έτσι λέτε, έχετε κάτι υπόψη σας ή το λέτε από προσδοκώ, αντίληψη? Προσδοκώ ότι μετά δεν θα έχει αξία αυτό που πάνε να κάνουν. Τώρα, εντάξει, υπηρετεί εσωτερικές κατά... Ναι, αλλά τους έχει βάλει στη ζυγαριά με τους 8. Τους έχει ο Μύρους και τους διατηρεί για να τους ανταλλάξει με τους 8. Είναι άλλο πράγμα, οι 8 ήρθαν στην Ελλάδα, ζήτησαν άσυλο. Λοιπόν, η δική μας έγινε αυτό που έγινε. Εμείς το ξέρουμε, λοιπόν, ο Ερντογάν δεν δείχνει να το καταλαβαίνει. Δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο. Mm. Και αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι. Μας την είχαν στημένη οι Τούρκοι, κατά τη γνώμη σας? Ορίστε. Μας την είχαν στημένη, λόγια τους δύο. Αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται και αυτό εξυπηρετούσε αυτή την εσωτερική κατάσταση που υπάρχει στην Τουρκία. Mm-hmm. Τους χρησιμοποιεί... Με τα Σκόπια, εσείς τώρα, για να κλείσουμε λίγο τα εθνικά μας. Ποια είναι η δική σας αντίληψη, κύριε Υπουργέ? Γιατί βλέπουμε είστε σε τελείως διαφορετική γραμμή με τον συγκυβερνήτη σας. Οικονόμου, ακούστε να σας πω κάτι. Η Ελλάδα πρέπει να κλείσει, βεβαίως στο πνεύμα που όλοι συμφωνούμε και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, αλυτρωτισμοί και όλα αυτά, το θέμα των Σκοπίων και της Αλβανίας. Εφόσον κλείσουν αυτά τα ζητήματα, η Ελλάδα πρέπει να σας πω θα είναι μια περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια. Και είναι πρέπει να σας πω κάτι που μπορεί να μην το έχετε ακούσει. Όταν έκανε περιοδία ο Γιούγκερ στα Βαλκάνια, του έκανε εξαιρετική εντύπωση ο φιλελληνισμός που έχει συναντήσει. Λοιπόν, και το ομολογούσε σε ένα συνεργάτη, ο οποίος μου το είπε εμένα. Σε μια κουβέντα μου λέει, ξέρεις αυτό και αυτό, μου είπε ο Γιούγκερ. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα έχει πολλούς λόγους αυτές τις δύο εκκρεμότητες να τις κλείσει. Η Ελλάδα δεν απειλείται, δεν μπορεί να την απειλήσει καμία Βαλκανική χώρα. Εσείς συμφωνείτε με το να δοθεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια?
κύριε οικονόμου, το τι έγινε με αυτή την ιστορία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και υπήρξαν και εποχές και κυβερνήσεις που μίλησαν και για Μακεδονία ασχέτου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, διότι αυτοί κάνουν εξωτερική πολιτική, λοιπόν, διασφαλίζει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Ντομένως συμφωνείτε και εσείς το όνομα Μακεδονία να δοθεί στους Σκοπιανούς. Συμφωνώ, όχι ακριβώς το όνομα. Πώς όχι ακριβώς. Νομίζω δεν δίνεται το όνομα Μακεδονία, είναι σύνθετη η ονομασία. Και για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, στη διαπραγμάτευση μπαίνουν και τα ζητήματα του αλλοτροπίου. Ας το δούμε στο τέλος αυτού της διαδρομής. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ας μην βιαστούμε λοιπόν. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ διαφωνείτε με τον ανεξαρτήτους Έλληνες κάθετα. Στο θέμα αυτό. Ο κύριος Καμένος το έχει θέσει καθαρά. Θα το δούμε. Ο κύριος Καμένος είναι ένας καλός πατριώτης. Είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει την ευθύνη που έχει για τη χώρα αυτή τη στιγμή, μαζί και με τη συμβολή του κυρίου Καμένου, έχει αποκτήσει τα τελευταία 3 χρόνια πολιτική σταθερότητα. Μάλιστα. Η πολιτική σταθερότητα έφερε την οικονομική σταθερότητα. Ναι. Έχουμε οικονομική καμπύλη αυτή τη στιγμή, καμπύλη ομολόγων. Θα πάμε και σε έχουμε αυτό, δηλαδή, κύριε Κουρουμπλή. Όμως χώρα φτάνει να το, πλέον η Ελλάδα να συζητάει για τη ρύθμιση του χρέους. Φτάνει, έρχονται εδώ παράγοντες και λένε ότι η Ελλάδα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Έρχονται και μέτρα το 19, βέβαια. Μην τα ξεχνάμε. Έρχονται και μέτρα το 19 και πολύ δύσκολα. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Γιατί εδώ στο Sky ορισμένες φορές βιάζεστε και μετά διαψεύδεστε. Δεν τα έχετε υπογράψει, κύριε Υπουργέ. Επειδή εγώ είμαι φίλο του Sky. 5,2 δις. Και ξέρει ο οικονόμου ότι και σε δύσκολες στιγμές αναγνώριζα τη συμπεριφορά του ΣΚΑ απέναντί μου. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, μην βιάζεστε. Γιατί το λέτε όμως, υπάρχει περίπτωση επαναδιαπραγμάτευση των μέτρων αυτών. Για να το λέω, κοίταξε. Ναι, αλλά να μας το πείτε και εμάς. Ακούστε, όταν ο Τσίπρας μιλάει με τόσο κατηγορηματικό τρόπο για την έξοδο από τα μνημόνια, εγώ πιστεύω ότι έχει πίσω στο μυαλό του κάποια πράγματα. Υπάρχει σχεδιασμό. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Μην βιάζεστε. Δεν καλαρέσει βέβαια το ενδεχόμενο της επαναδιαπραγμάτευσης στους εταίρους μας, κύριε Κουρουμπλή, όπως βλέπουμε ως τώρα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε μια καλή στιγμή. Ο διεθνής παράγοντας αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αφήσει την Ελλάδα, μάλιστα σε μια γεωστρατηγική περιοχή όπου τα πάντα είναι ρευστά και η μόνη χώρα που αυτή τη στιγμή εμπνέει ασφάλεια, αυτό αποδεικνύεται και από το μεγάλο κύμα τουρισμού. Εχθές ήμουνα στο Ναύπλιο, εγγενίασα μια έκθεση. Να φανταστείτε ότι στην Αντίκουε της Αμερικής ήταν 73 σκάφη στην έκθεση που είχε γίνει πρόσφατα για φέτος. Εδώ ήταν 107. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έγινε για τουριστικών σκαφών. Θα πάμε σε αυτά, κύριε Υπουργέ, ρωτήσω κάτι για να πάμε στο διάλειμμα. Πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, μήπως μέσα σε αυτό το σκηνικό της πίεσης των νέων μέτρων που έρχονται, θα δούμε αν ο Πρωθυπουργός, όπως λέτε, έχει κάτι ευχάριστο να μας πει. Όμως το δεδομένο ότι έρχονται νέα μέτρα. Μήπως σκεφτείτε να αποδράσετε με εκλογές, βλέπετε πρόωρες εκλογές. Θα βασανιστείτε πάρα πολύ για να λέτε αυτό το πράγμα, αγαπητέ Δημήτρη. Θα βασανιστείτε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνεται αυτό, οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019. Ακόμη και αν χρειαστεί να εφαρμόσετε αν τα αυτό μέτρα. Δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην αντιπολίτευση. Ο Σκουρλέτης είπε τον Οκτώβριο. Και τις δημιουργεί. Διαφωνείτε και σε αυτό. Πώς? Ο Σκουρλέτης μας είπε τον Οκτώβριο του 2019. Ωραία, αυτό είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Τώρα για 10 μέρες θα μαλώσουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Υπουργέ, μένουμε όπως είμαστε και επανερχόμαστε γιατί έχουμε και πολλά ακόμη ζητήματα.